Επιτροφή, γιατί ήδη οι παρεμβάσεις που έχουν ακουστεί δείχνουν την κατεύθυνση και έχουν πλουτίσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τη συζήτηση. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, λέμε, σε κάνει πιο δυνατό. Και είναι σίγουρο ότι η ακαριέα σε χρόνο διαφοροποίηση σημαντικού κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα με το κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και με μια διαδικασία αποχωρήσεων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ακόμα και τώρα και θα διαρκέσει και το επόμενο διάστημα, η κόκκινη καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο μας κρατάει ζωντανούς. Το δεύτερο στοιχείο είναι η συζήτηση που γίνεται σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, σε αυτή την εκδήλωση, με τη συμβολή και τμήματων και συντρόφων και συντροφισσών και συλλογικότητων που προσέρχονται σήμερα ενώ δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Εν τούτοις, συντρόφισσες και σύντροφοι, η σχετική ατάκα αναφέρεται σε μια δυνατότητα που δεν είναι τόσο πρωτότυπη στην ιστορία, έχει ξανασυμβεί. Ότι η διαδικασία αυτή δεν ήταν δεδομένο, όπως και δεν ήταν δεδομένο και στο παρελθόν σε διάφορες ιστορικές στιγμές, ότι θα μπορούσε να πάει ευθύγραμμα ως τη νίκη. Στην πραγματικότητα, εάν δεν μας σκοτώνει, μας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια. Και που το σημαντικότερο στοιχείο της δεν είναι ο τίτλος, ούτε ο αρχηγός της, αλλά τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουμε, πόσο αυτό έδωσε τη δυνατότητα της συγκέντρωσης δύναμης στα μάτια μιας ολόκληρης κοινωνίας, ότι μπορεί να υπάρξει αριστερή λύση τώρα, σήμερα, που να φέρνει τα πάνω κάτω, ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση της αριστεράς, ότι μπορεί να ανυποδομηθεί η αριστερά σαν χώρος αξιών και ιδεών και όχι ως σχετική, κάπως πιο ευαίσθητη πτυχή του συστήματος, που είναι ασφαλώς αυτό που στην υπόλοιπη Ευρώπη, όσοι έχετε τη σχετική εμπειρία, ονομάζουν αριστερά τη σοσιαλδημοκρατία και για να προσδιορίσουν την αριστερά καλύτερα, λέμε η αριστερά της αριστεράς. Λοιπόν, όχι αυτή την αριστερά, την αριστερά των αξιών, της θεωρίας, του στρατηγικού στόχου, που δείχνει ότι μπορεί να έχει στις σύγχρονες συνθήκες μαζικά κοινωνικά κρατήρια. Αν λοιπόν η διαδικασία αυτή που είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα δεν μας σκοτώνει, μας δίνει τη δυνατότητα να βαθύνουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μπροστά δύο φάσεις. Η μία είναι στις εκλογές 20 μέρες. Προφανώς σε αυτές τις 20 μέρες αυτό που έχει ο καθένας και η καθεμία από εμάς να κάνει είναι ό,τι μπορεί περισσότερο ώστε να υπάρξει η εκλογική καταγραφή. Σημαντικό στοιχείο για να μπορέσει να μας δώσει φωνή για το παρακάτω. Εν τούτης, η σημαντικότερη διαδικασία είναι αυτή που αν μας επιτρέψει ή μάλλον ενδυναμώσει τη δυνατότητα η εκλογική μας απόδοση να είναι πιο ουσιαστική, θα έρθει μετά. Και αφορά ουσιαστικά την οικοδόμηση του διάδοχου σχήματος. Του σχήματος που θα πάρει στην πλάτη του τη συνέχιση όλης αυτής της πορείας 15 χρόνων. Από αυτή την άποψη, συντρόφισσες και σύντροφοι, με χαρά άκουσα σήμερα ότι ήδη από τώρα παίρνει ο προβληματισμός του απολογισμού. Όσο και αν έχουμε επίγνωση ότι είναι δύσκολο να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση σαν προϋπόθεση για τις εκλογές. Εν τούτης όμως είναι σαφές ότι γίνεται από σήμερα και πρέπει να γίνει από σήμερα, δεν μπορεί να γίνει σε φάσεις. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμάτι μιας ιστορικής φάσης αριστεράς, πανευρωπαϊκά τουλάχιστον, η οποία ονομάστηκε ως διαδικασία γέννησης των Εβραίων κομμάτων, νέων υποδειγμάτων κομμάτων της αριστεράς, που κατάφεραν να συγκεντρώσουν ξανά σε συγκέντρωση δύναμης διαφορετικά ιστορικά ρήγματα της αριστεράς. Με μικρές επιτυχίες, κάποια από αυτά δεν υπάρχουν πια σήμερα, με ανώτερο ποιοτικά παράδειγμα το ίδιο τον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ. Τα γέννησε η κοινωνική κίνηση. Η κοινωνική κίνηση που αμφισβήτησε πριν από την αριστερά το τέλος της ιστορίας και το There is no alternative. Το αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα συντρόφισσες και σύντροφοι γέννησε αυτή τη διαδικασία. Και τον ΣΥΡΙΖΑ τον πήγε παρακάτω και του έδωσε τη δυνατότητα να φτάσει στο σημείο που έφτασε πριν την προδοσία η κοινωνική κίνηση. Η κίνηση που έβγαλε τον τεράστιο αγώνα του 2011 και ήταν ήδη προκαταβολικά πριν τις επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Σε συνδυασμό ασφαλώς με την εύστοχη επιλογή να μιλήσουμε για τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης αυτού του κινήματος με το σύνθημα κυβέρνηση της αριστεράς. Επικοινώνησε συντρόφισσες και σύντροφοι ο ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία σε έναν στόχο έξω από το κάδρο. Έξω από το κάδρο του μνημονίου. Έξω από το κάδρο του πολιτικού συστήματος. Όπου τι ανακάλυψε η κοινωνία τώρα μετά διεφθαρμένο, αυτό είναι το σημείο κλειδί. Όχι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι δευτερεύοντο στοιχείο αυτό. Πάντα ήταν διεφθαρμένο και πάντα το ξέρανε. Το πολιτικό σύστημα ξεβρακώθηκε επειδή συνασπίστηκε ενιαία
αφήνοντας μηδενικό περιθώριο που να υπάρχει ελπίδα, καμία ελπίδα. Πάνω σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν ήταν το έξω από τον κάδρο και αυτό το έξω από τον κάδρο το έκανε η ηγετική ομάδα και ο πρόεδρος μέσα στο κάδρο. Σήμερα λοιπόν πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε από εκείνο το σημείο. Εν τούτης, αν ισχύουν αυτά που λέω, αν γίνουν αποδεκτά, κάτι σημαίνουν. Κάτι σημαίνουν και για την κοινωνία και για τη διαδικασία της πολιτικής συγκρότησης. Για την κοινωνία, συντρόφισσες και σύντροφοι, σημαίνουν τη διαθεσιμότητά της, τη ριζοσπαστικοποίησή της προς τα αριστερά, την καθαρή ταξική διαίρεση, η οποία εμφανίστηκε το 10 και το 11 με το μεγαλειώδες κίνημα και τούτης μας οδήγησε στο να σας στήσουμε για αρκετά χρόνια, γιατί δεν αφανιζόταν πια με τόσο μαζική κινηματική διαδικασία στα επόμενα χρόνια παρά μόνο έμεσα από την εκλογική πλευρά. Και το οποίο μας δυσκόλεψε κιόλας, αν θέλετε, υπήρξε, ήταν, έπαιξε και ρόλο στην ήττα των ημετέρων δυνάμεων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εν τούτης όμως έδειξε την ταξική διαίρεση και ήρθε να το ξαναθυμίσει αυτό με το δημοψήφισμα. Δεν είναι λοιπόν ένα επεισόδιο ασυνέχεια στο δημοψήφισμα, είναι η συνέχεια μιας διαδικασίας που γίνεται υπόγεια πολλές φορές μέσα στην ίδια την κοινωνία, στην οποία η αριστερά πρέπει να δείξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Κάτι σημαίνει και για το κόμμα. Σημαίνει ότι πέτυχε τη συγκέντρωση της δύναμης ηττημένων στα μάτια της κοινωνίας αληθιών, που μπόρεσαν να ξαναγίνουν διεκδικητικές όλες μαζί. Μήπως συντρόφισσες και σύντροφοι, η ανασύνθεση είναι ένα μπλέντερ που θα ρίξουμε μέσα τη θεωρία και θα βγει ο μέσος όρος? Μακριά από εμάς τέτοιες σκέψεις. Η θεωρία δεν ανασυντίθεται, είναι τούτης ανοιχτό σύστημα, το οποίο συμπληρώνεται, περπατάει και τυχαίνει νέες εξηγήσεις στα σύγχρονα φαινόμενα. Ανασυντίθεται όμως η δυνάμεις. Ανασυντίθεται οι προθέσεις, ανασυντίθεται η εμπιστοσύνη ότι θα βγάλουμε μέσα από την ψυχή μας όλη αυτή την ηττημένη ιστορία, το σύνδρομο της ήττας της αριστεράς και θα πιστέψουμε ότι μπορούμε να ξαναπροσωπεύσουμε με μαζικά ακροατήρια έναν άλλον κόσμο. Ποιο είναι το εργαλείο σε αυτό, η μεταβατική προσέγγιση, συντρόφισσες και σύντροφοι. Και είναι το μείζον ερώτημα αυτό, θα μου δώσει δύο λεπτά, είναι το μείζον ερώτημα το οποίο και σήμερα ταλαιπωρεί τα κομμάτια της αριστεράς. Η κυβέρνηση της αριστεράς, η καμία θυσία του ευρώ, η ανατροπή της λιτότητας και των μνημονίων, πρέπει να κρατήσουμε τη μεταβατική προσέγγιση από την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να κρατήσουμε και το κόμμα διαδικασία. Ακούω για μέτωπο, το θεωρώ εντελώς φυσιολογικό σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Εν τούτης, εξαρτημένο το μέτωπο είναι πίσω από το ζήτημα. Το κόμμα είναι η συζήτηση. Το κόμμα διαδικασία, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Να πετάξουμε την υποπάθεια και την έλλειψη εμπιστοσύνη στους απλούς ανθρώπους. Στους απλούς ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Στους απλούς ανθρώπους στην κινηματική τους συγκρότηση. Στους απλούς ανθρώπους όταν είναι μέλη του κόμματος και γίνονται απλά μέλη. Αυτό να το πετάξουμε, να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αυτενέργεια και στην αυθορμησία του κόσμου, εάν κατανοούμε ότι είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά της εποχής και έρχομαι γρήγορα στο αίτημα για τη δημοκρατία. Ακούστηκε πάρα πολλές φορές. Η δημοκρατία, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι σαν τα αέρια. Χρειάζεται δοχείο. Αλλιώς είναι λέξη η οποία νοηματοδοτείται με κάθε τρόπο. Εν τούτης ισχυρίζομαι και λέω ότι η δημοκρατία σήμερα που πολλάκι ακούγεται σαν αίτημα είναι κραυγή. Κραυγή που κρύβει την ανάγκη του ηττημένου στρατηγικού. Κραυγή που κρύβει την ανάγκη της διαθεσιμότητας της κοινωνίας για μια άλλη διέξοδο. Κι άρα λοιπόν, όσοι ομιλούμε για τη δημοκρατία θα πρέπει να πάμε μισό βήμα παρακάτω. Δεν είναι η υπεράσπιση του συντάγματος και της αστικής δημοκρατίας. Αυτά είναι εργαλεία που πρέπει και πολλές φορές με έξυπνο τρόπο δεν έχουμε χρησιμοποιήσει με συνείδηση ότι θα πάμε παρακάτω. Η δημοκρατία είναι η δημοκρατία εμβάθυνση σε όλη την κοινωνική διαδικασία και πρώτα απ' όλα στην οικονομία. Δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατία, για παράδειγμα, εάν δεν αμφισβητήσουμε τις σχέσεις, τις καπιταλιστικές σχέσεις στην ίδια μας τη χώρα καταρχάς. Είναι ασύμβατες αυτές οι έννοιες. Και άρα λοιπόν, δημοκρατία, διαδικασία κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Διαδικασία ανατροπής του ταξικού σχετισμού εντός, που είναι το μεγαλύτερο πρακτικό αποτέλεσμα που έφερε το πενταετές μνημόνιο. Σύγκρουση με την τόπια άκουσα τάξη συνολικά. Όλοι αυτοί που σήμερα εμφανίζονται υπέρ του ευρώ, αλλά και οι μόνους αυτοί που θα μπορούσε να βολευτεί και με εθνικό νόμισμα. Αυτοί δηλαδή που στηρίζεται και μπορεί να στηριχθεί στο εξαγωγικό προσανατολισμό. Άμεσα μέτρα για την ανατροπή των ταξικών αποτελεσμάτων. Όλα τα παραπάνω οδηγούν αναπόδραστα σε σύγκρουση με κοινωνίες, συντρόφισσες και σύντροφοι. Οδηγούν αναπόδραστα στην έξοδο από το ευρώ. Αλλά με αυτόν τον τρόπο διατυπωμένα. Διότι εδώ πρέπει να ξεφύγουμε και να αναπλαισιώσουμε το δίλημα όπως μας το βάζει το αστικό σύστημα. Στις τηλεοράσεις, στις πλατείες, στα καφενεία. Με το ευρώ είσαι ή με την δραχμή. Είναι παγίδα το δίλημα και πρέπει να το αναπλαισιώσουμε.
Πρέπει να βάλουμε αν είμαστε εκνεύρισμοι με λειτουργία του συστήματος εντός ή εκτός ευρώ μέσα στην κρίση, που είναι μονόδρομος και δεν έχει πολλές διαφορετικές επιλογές, ή με τη ρήξη με αυτό το σύστημα για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών ενός ολόκληρου κόσμου που σήμερα έχει κατέβει πολύ χαμηλά και έχει δίκο αόντα να ακούσει όλες αυτές τις υποσχέσεις και τις λύσεις που θα προτείνουμε. Και ναι, εκεί θα πούμε ότι αυτό σημαίνει σύγκρουση τεχνών και έξοδα από το ευρώ. Κατά αυτή την έννοια και ολοκληρώνοντας, πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο, αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, της απόρριψης της μεταβατικότητας. Απόρριψη της μεταβατικότητας από τα αριστερά, όπως είναι η στάση του Κουκουέ, που εκεί είναι το ουσιαστικό του πρόβλημα και όχι προσπάθειες να απαντήσουμε με ακόμα χειρότερες θέσεις που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά ότι τα πράγματα θα γίνουν ακαριαία που σκοτώνουν την ελπίδα του κόσμου, αλλά και την απόρριψη της μεταβατικότητας από τα δεξιά, δηλαδή με την αποδοχή των όρων της αγοράς μέσα στην κρίση. Σήμερα εκφράστηκε από τον Τσίπρα, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός όμως, γιατί η απάτηση, η καπιταλιστική στην κρίση είναι ενιαία ανεξαρτήτου νομίσματος. Μεταβατική αντίληψη λοιπόν, στήριξη της λαϊκής και εργατικής ελπίδας, έχοντας υπόψη μας μια αλήθεια που για κάποιους είναι σκληρή και για κάποιους άλλους ελπιδοφόρα, ότι η μεταβατικότητα, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν υπόσχεται σταθερό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και καθεστώς συμβατό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με τον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, αλλά είναι διαδικασία. Διαδικασία που επιτυγχάνεται με διακύβημα, με κοινωνικής απελευθέρωσης και κατακτήσεις προς εξαγωγή από τη χώρα. Αυτό το σύστημα παραμένει ανοιχτό, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανοιχτή και αυτή είναι κατά τη γνώμη μου πιο πολύτιμη παρακαταθήκη από το δημοψήφισμα που έδειξε τη διαθεσιμότητα της κοινωνίας και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να δώσουμε στο νέο υποκείμενο προκειμένου να μην αφήσουμε την πολύτιμη κλωστή της δεκαπενταετίας αυτής να κοπεί. Ευχαριστώ πολύ.